Με το φακό του Καλύμνος Νιούς είδαμε μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα εδώ στον Άγιο Θεολόγο, την εκκλησία. Δύο κυρίες να βρίσκονται εδώ και να παίρνουν τον αγιασμό τους. Ο αγιασμός έγινε σήμερα το πρωί, η εκκλησία είναι κλειστή. Όμως βρίσκεται εδώ έξω, όποιος θέλει μπορεί να περάσει και να πάρει τον αγιασμό. Και αυτό βλέπουμε να κάνουν οι δύο κυρίες. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Επίσης, καλή χρονιά να έχετε. Επίσης. Τι κάνετε αυτή τη στιγμή? Βάζουμε λίγο αγιασμό. Και εσείς? Επίσης τα ίδια. Έτσι για να πάει η χρονιά καλά, ναι, με υγεία, σε όλο τον κόσμο εύχομαι. Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά. Να και ο παπά Καζαβούλης, ο οποίος βρίσκεται έξω από τον Άγιο Θεολόγο, το συναντήσαμε. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλημέρα, παιδί μου. Καλή χρονιά, ευλογημένη και να είστε καλά κι εσείς. Και εκ των προτέρων σας ευχαριστούμε γιατί είστε και κοντά στην Εκκλησία και έτσι πρέπει να είναι. Εμείς την αγαπάμε την Εκκλησία. Το ξέρω. Και εμείς σας αγαπάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και γι' αυτό και πάντα, ας πούμε, ξέρω, είστε καλοδεχούμενοι και στην ενορία μας και στο ναό μας να καλύπτει κάθε φορά ομά μας. Έτσι ώστε, ας πούμε, και ο καθένας να παρηγοριέται τώρα αυτές τις ημέρες από την Εκκλησία. Σήμερα παραμονή και κλεισμένων των θυρών έγινε ο αγιασμός. Σήμερα και κλεισμένων των θυρών έγινε ο αγιασμός. Εγώ, οι ψάρτες και είναι ο κόρος που ήταν μέσα. Τελειώσαμε τον αγιασμό και μετά τον φέραμε έξω εδώ. Γνώριζε ο κόσμος ότι, ας πούμε, έτσι θα πάρουν τον αγιασμό φέτος και ήρθαν λοιπόν, ας πούμε, και τον πήραν όπως βλέπετε, ας πούμε, τώρα από εδώ. Λοιπόν, και έρχονται, ας πούμε, συνέχεια και παίρνουν, ας πούμε, τον αγιασμό από εδώ. Καλό είναι αυτό. Αύριο, ναι, πώς θα γίνει αύριο. Αύριο. Ναι, όπως ακριβώς έγινε σήμερα που ήρθε, ας πούμε, τελέσαμε τον αγιασμό. Γιατί να διευκρινίσω κάτι, ναι, για να το ξέρει και ο κόσμος, ναι, μπέτη μου. Ο αγιασμός ο σημερινός και ο αγιασμός ο αυριανός είναι ο ίδιος. Mm-hmm. Μεγάλος αγιασμός. Ναι. Όπως ακριβώς δηλαδή όλα τα λόγια τα οποία λέμε και τις ευχές που λέμε που είπαμε σήμερα, αυτές θα πούμε και αύριο. Μάλιστα. Υπάρχει μια παρεξήγηση που θέλει να πει ο κόσμος ότι ο σημερινός είναι μικρός και ο αυριανός είναι μεγάλος. Είναι λάθος. Ο αγιασμός ο σημερινός και ο αυριανός είναι μεγάλος. Γίνεται σήμερα η ίδια ακολουθία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Έβγαιναν έξω οι παπάδες και πηγαίναν στα σπίτια. Ναι. Φέτος δεν θα βγούμε έξω. Από τη στιγμή που υπάρχει, ας πούμε, αυτό το απαγορευτικό, δεν θα βγούμε στα σπίτια. Γι' αυτό και ο καθένας έρχεται, ας πούμε, από εδώ και παίρνει αγιασμό. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να σας ευχηθούμε να έχουμε όλη καλή χρονιά και να έχουμε υγεία. Και να είμαστε υγεία και κοντά στην, ναι, Εκκλησία. Πιο κοντά στην Εκκλησία. Και όταν παίρνουν για να κάνουν οποιασδήποτε μεταδόσεις, να παίρνουν ολόκληρο το πρόσωπο του ιερέα. Όχι να είναι θολό το πρόσωπο του ιερέα. Όταν γίνεται μια ανακοίνωση ή οτιδήποτε που θέλει να πει κάποιος, πρέπει λοιπόν να είναι ολόκληρο το πρόσωπο του ιερέα. Για να λέει κάτι ο παπάς, αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Αν αύριο θέλετε, ξέρω εγώ, να καλύψετε ένα μέρος ή δεν ξέρω εγώ τι, καλοδεχούμενοι. Θα έρθω, παπά μου. Έρθει ο μάμος. Εντάξει. Να πάρω τη σκηνή του αγιασμού. Εντάξει. Για αυτές τις καταπληκτικές ευχές. Μπράβο, τότε πρέπει να έρθεις γύρω σε 9 η ώρα. Ωραία. Έγινε. Έκλεισε το ραντεβού μας. Τέλος. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Και αύριο κάποια άλλα, αν θέλετε, ας πούμε, οτιδήποτε. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Πόπι μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι. Πήρες τον αγιασμό σου, Πήραμε τον αγιασμό μας, να πάμε να ράνουμε τα σπίτια μας και έξω τις, όποιους έχει αυλές και τα γύρω. Αφού η κατάσταση είναι έτσι φέτος, πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Να είμαστε προσεκτικοί και αφού έχουν αυτή τη δυνατότητα να έρθουμε από την Εκκλησία να πάρουμε τον αγιασμό μας, και αυτό είναι πολύ καλό. Όπως θα γίνει και αύριο. Καλά, και του χρόνου σας χρόνια πολλά. Τηρείτε το έθιμο. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Είσαι μια...